Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είστε μαζί μας μετά από ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο, πρέπει να ομολογήσω. Με πολύ χιόνι, με χαμηλές θερμοκρασίες, με τα μηχανήματα στους δρόμους και βέβαια και εσείς στο δρόμο, στην κυριολεξία, στα μηχανήματα, προκειμένου να συντονίζετε από κοντά και να βλέπετε πώς είναι η κατάσταση. Και ένα μπράβο. Γεια σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Όντως αυτή η χιονόπτωση ήταν λίγο απότομη και ήταν και έντονη, οπότε χρειάστηκε να συντονίσουμε την όλη κατάσταση. Βέβαια δεν ήμουν εγώ μόνο, ήταν και πρωτίστως οι αντιδήμαρχοι και οι υπάλληλοι εδώ. Ναι, εννοείται, λοιπόν, εννοείται κύριε Δημαρχέ, έχετε δίκιο, ναι. Το μυστικό νομίζω το έχουμε πάρει πλέον, το έχουμε μάθει. Το μυστικό στον αποχαιρετισμό είναι με τις πρώτες νυφάδες του χιονιού και πριν πιάσει μια πέτρα κάτω. Λοιπόν, θα πρέπει να βγαίνουν τα μηχανήματα για να μην δημιουργείται μια κρούστα και λόγω του ψύχου και της χαμηλής θερμοκρασίας, η οποία θα συντηρήσει το χιόνι για πολλές μέρες, αν δεν την προλάβεις. Επομένως, τα πάντα εξαρτώνται από αυτό. Κάναμε μια επικοινωνία με την Κοζάνη, το αρμόδιο τμήμα εκεί πολιτικής προστασίας. Έτρεχαν με την Εγνατία και με κάποιους έτσι πιο μεγάλους δρόμους. Οπότε κατεβήκαμε, εμείς πήραμε την πρωτοβουλία και κατεβήκαμε μέχρι και τη διασταύρωση της Εθνικής Οδού, που δεν είναι, ας πούμε, στις τυπικές μας υποχρεώσεις, για να διευκολύνουμε την κίνηση των πολιτών, των ανθρώπων που ήθελαν να πάνε ή να φύγουν από το πεζοδρόμιο. Και πολύ καλά κάνατε, κύριε Δήμαρχε. Και το Σαββατοκύριακο ήταν και ένα crash test για το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αλλά και ο προγνώστης μας, ο κ. Βασιλιάδης, προβλέπουν άσχημες καιρικές συνθήκες, που σημαίνει υπάρχει ετοιμότητα. Αλάτι και όλα τα σχετικά. Το αλάτι είναι, να σας πω, αναγκαίο μένα, αλλά είναι το τελευταίο. Το πρώτο είναι να μπορέσουμε να ανοίξουμε τους δρόμους. Το αλάτι θα πέσει για να μην έχουμε παγωνιά και πάγο. Βέβαια τώρα και το αλάτι μερικές φορές αντί να κάνει καλό κάνει ζημιά, και το λέω με ποια έννοια, ότι ρίχνοντας αλάτι το βράδυ παγώνει, λιώνει αυτός ο λίγος πάγος που υπάρχει, μεν, αλλά παγώνει πολύ γρήγορα λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας. Οπότε έχεις πάλι μια κρούστα πάγου, είτε το θέλεις είτε όχι, πρέπει να ρίχνεις δηλαδή αλάτι συνέχεια. Τέλος πάντων φάγαμε την νύχτα αυτήν στους δρόμους για να έχουμε και ένα αποτέλεσμα, να μην υπάρξει καμιά καθυστέρηση, κανένα πρόβλημα. Και να μην έχουμε και ατυχήματα, που είναι ας πούμε και το άγχος μας. Να μην πέσει κάποιος συμπολίτης, παρασυρθεί από το αμάξι, ξέρω εγώ, από τον πάγο και γίνει οτιδήποτε. Αύριο αποφασίσατε για τα σχολεία, κύριε Δήμαρχε, για να δώσουμε και την εικόνα, γιατί σας βλέπουν τώρα βράδυ, να αποφασίσατε για τα σχολεία. Όχι ακόμα. Θα το αποφασίσουμε κάποια στιγμή. Θα δούμε λίγο και τις θερμοκρασίες. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πάρα πολύ χαμηλές και πέρα και από τις προβλέψεις. Δηλαδή, με τα τυπικά θερμόμετρα, έτσι, αυτά που έχουμε εμείς απλοί πολίτες τώρα, μας έδειχναν κάτι θερμοκρασίες μείον 5 το πρωί. Αυτοί που τα μετρούν, βέβαια, με επιστημονικά όργανα, ίσως να ήταν λίγο λιγότερο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή. Και δημιουργείται και πρόβλημα να μην δημιουργήσουν κανένα τύχημα σε παιδιά που, όπως και στους εκπαιδευτικούς που θα μεταφέρονται από άλλες πόλεις, κινούνται από άλλες πόλεις προς το Βελβεντό. Θα δούμε. Mm. Κύριε Δήμαρχε, πάμε λίγο να δούμε τώρα τι γίνεται με την γέφυρα, την υψηλή γέφυρα της λίμνης Πουλφίτου. Έχετε εικόνα εσείς, θα αποζημιωθούν όσοι επλήγησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα από το κλείσιμο της γέφυρας, τόσο η παραγωγή ροδακίνου, οι συνεταιρισμοί, αλλά και οι δημότες σας. Τι γίνεται αυτό με την φόρμα όπου γινότανε τα αιτήματα αποζημίωσης? Τα αιτήματα προφανώς εκκρεμούν και το θέμα είναι ορθάνυχτο για όλους μας και μια απέτηση δηλαδή την οποία πρέπει να υποβάλουμε. Η ενημέρωση που έχω για τη γέφυρα ήταν από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αμανατίδη, που είχαμε και μια συνάντηση πριν, δυο συναντήσεις μάλλον πριν από μερικές μέρες, όπου επιλέξει είπε ότι θα ασχοληθούν με τη γέφυρα και για το τεχνικό κομμάτι και τι χρειάζεται και οι μελέτες και όλα τα άλλα και για όλα τα ανοιχτά θέματα γύρω από τη γέφυρα. Επειδή είμαστε και στο πρώτο 20ήμερο τώρα της νέας αυτοδιοικητικής περίοδου, δεν μπορούσα να υποβάλω λεπτομερείς ερωτήσεις,
Μου αρκεί ότι ο Περιφερειάρχης με ενημέρωσε ότι θα ασχοληθούν και θα μας ενημερώσουν το συντομότερο δυνατόν. Σε αυτό το τραπέζι, σε αυτήν τη σύσκεψη που θα γίνει, θα θέσουμε και αυτά, αν δεν μας τεθούν εξ αρχής από την περιφέρεια. Εκτιμώ όμως ότι θα πάει συνολικά η ενημέρωση για όλα τα θέματα. Και για το φυσικό αέριο. Και για το φυσικό αέριο, κύριε Δημήτρη. Τώρα έχουμε το φυσικό αέριο που είναι ένα ανοιχτό θέμα για μας. Επιμένουμε σε αυτό και θέλουμε να το πετύχουμε, να τελειώσει δηλαδή, να χρηματοδοτηθεί και να ξεκινήσει. Και βέβαια έχουμε τα θέματα οδοποιίας που είναι βασικά. Ένας δρόμος που πάει προς την νομό Κατρίνης είναι άφτιαχτος για 4,5 χιλιόμετρα, είναι χωματόδρομος. Ένα έτοιμο που το υποβάλαμε και το ξαναυποβάλαμε στην προηγούμενη περιφερειακή αρχή, αλλά δεν το πήραν ζεστά, δεν ασχολήθηκαν. Παρόλο που τότε αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Τσούμαρης έλεγε ότι έστειλε την μελέτη που υπήρχε από παλιά για επικαιροποίηση, αυτό δεν έγινε ποτέ. Τώρα το ξαναβάζουμε μπροστά για να γίνει αυτός ο δρόμος, να συνδεθούν οι δύο νομοί. Υπάρχει το αίτημά μας για το δρόμο για το Πολύφτο, κάτι που μου το έθεσε νωρίτερα, όταν συζητούσαμε δηλαδή. Πρώτος το έθεσε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Αμανατίδης, ότι πρέπει να δούμε μια μελέτη συστηματική για να κυκλοφορείται αυτός ο δρόμος προς το Πολύφτο και προς τα πεζόματα, γιατί είναι μια καλή επικοινωνία των νομών Ημαθίας και Κοζάνης, η οποία ταυτόχρονα είναι και μια υπέροχη τουριστική διαδρομή. Υπέροχη διαδρομή για να γνωρίσει ο κόσμος τα μνημεία, ξεκινώντας από την Ευεργίνα και περνώντας από όλα αυτά τα ενδιάμεσα, τους ενδιάμεσους οικισμούς, το Βελβεντό, τα Σέρβια, να καταλήγει στη Νεανή και αντίστροφα. Σημαίνει ότι θα συμβάλλει πολύ και στην τουριστική μας ανάπτυξη. Και αυτό είναι και μια εναλλακτική διαδρομή σε περίπτωση που ξανακλείσει η γέφυρα. Πρέπει να υπάρχει εναλλακτική σε όλες τις περιπτώσεις, κύριε Δήμαρχε, κύριε Στεργίου. Ναι. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι όταν θα γίνει συντήρηση της γέφυρας, προφανώς για κάποιο διάστημα, υποθέτω μικρό, θα κλείσει η γέφυρα και επομένως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις εναλλακτικές διαδρομές. Αυτές οι εναλλακτικές διαδρομές τουλάχιστον είναι έτοιμες. Και από τη δική μας πλευρά η εναλλακτική είναι μέσω του φράγματος Πολυφύτου. Δεν μπορούμε πάλι να έχουμε τις απογορεύσεις που είχαμε πρότινος, δεν περνάει το ένα μάξι και δεν περνάει το άλλο. Και ταλαιπωρούνταν ο κόσμος να τρέχει από το Ρήμνιο και από εκεί και από εδώ και περισσότερα χιλιόμετρα και άφτιαχτος και εκεί ο δρόμος. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα της γέφυρας θα ρω ότι είναι και στις προτεραιότητες και του Περιφερειακού Συμβουλίου. Υποθέτω ότι θα συζητηθούν άμεσα. Απλά τώρα είμαστε στο πρώτο 20ήμερο. Πρέπει να δώσουμε μια λογική πίστοση, ώστε να υπάρξει και μια έτοιμη πρόταση και μια καλύτερη ενημέρωση από την πλευρά του. Κύριε Δήμαρχε, εμείς να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για την ενημέρωση. Θα τα λέμε αρκετά συχνά και διαζώσεις βέβαια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Καλή θητεία, καθώς είναι και η πρώτη τηλεοπτική μας συνέντευξη. 5 χρόνια είναι πολλά για να κάνετε πολλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την προσπάθεια που κάνετε να ενημερώνετε ο κόσμος. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό αυτό. Θέλω βεβαίως, επειδή ανοίγεται μια καινούργια πενταετία, για μας είναι πολύ κρίσιμο να έχουμε μια συνεχή επικοινωνία μαζί σας για να ενημερώνουμε τους πάντες και να συνεργαζόμαστε κιόλας και μαζί σας. Και να είστε καλά. Και σας ευχαριστούμε και για την συνεργασία και για την ενημέρωση όλα αυτά τα χρόνια. Να είστε καλά. Και πάλι καλή χρονιά σε όλους και κυρίως με υγεία. Και να ευχηθώ να αδειάσουν τα νοσοκομεία, που ο κόσμος να γυρίσει στα σπίτια του. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.